Λοιπόν, για πάμε στον βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Σταμάτη. Ξέρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι που ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε επιτέλους, είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που το έκανε, ο πρώτος αρχηγός κόμματος, που έβαλε τα νούμερα. Γιατί ξέρετε, μάλλον κάποιοι προσπαθούν να ξεχάσουν ότι η χώρα είχε μπει σε ένα μνημόνιο. Και σε ένα μνημόνιο μπήκε γιατί ο καθένας έκανε επί της ουσίας καμία κοστολόγηση, έταζε, έδινε. Επίσης, κάποια στιγμή η χώρα χρεοκόπησε. Αυτό νομίζω τελικά είναι που έχουν επιστώσει τον κύριο Μητσοτάκη μια ορθολογιστική πολιτική. Η χώρα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ταμείο. Μπορεί να αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της με συγκεκριμένες πολιτικές, με συγκεκριμένες επενδύσεις, οι οποίες μετά έρχονται στο λαό και από εκεί πέρα μέσω της φορολογίας αναπτύσσεται και το κοινωνικό κράτος. Και νομίζω, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Ρετζή, αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι και η δημοσιογραφία, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω, έχει όχι ξανασταθεί στα πόδια της, είναι αυτό που πρέπει να είναι. Λογοδοσία των πολιτικών στους δημοσιογράφους, γιατί και οι δημοσιογράφοι λογοδοτούν στην κοινωνία. Προφανώς που σημαίνει ότι αλλά πρέπει να είμαστε Σταμάτη, πολύ σοβαροί σε όλα αυτά. Εδώ όμως και για εσάς υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να μας διευκρινίσετε και να απαντήσετε. Γιατί μπορεί να ακούγονται τρελά τα ποσά από τα οποία λένε, μπορεί να είναι βόμβες στην πορεία της οικονομίας, αυτά τα έκτακτα χαράτσια, η εκτακτή φόρη 53,5 δις που λέει η κυρία Τσαπανίδου για να ισοφαρίσει τις κοινωνικές παρεμβάσεις ή αυτά που λέει ο κύριος Πλαστατήδης, ο κύριος Δοδουνής. Όμως εδώ από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να λέμε ότι η χώρα πηγαίνει καλά και η οικονομία πηγαίνει καλά και είμαστε σε ανάπτυξη, σε καλύτερο περιβάλλον και να έχουμε ακόμη 23%, αν θυμάμαι καλά, ποσοστό φτώχειας. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Δεν μπορεί να μην εξαγγέλνουμε έστω έκτακτα μέτρα από τη στιγμή που πηγαίνει καλά η οικονομία, προκειμένου να ανακουφίσουμε περαιτέρω αυτό το ποσοστό των συμπολιτών μας και να βεβαιωθούμε ότι το μειώνουμε όσο περισσότερο γίνεται και όσο γρηγορότερα γίνεται. Λοιπόν, όπως έχετε δει με τα τελευταίες ανακοινώσεις της Ελστάτ, οι κοινωνικές ανισότητες μειώθηκαν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και αυτός ο αριθμός δεν επιτεύχθηκε. Επειδή απλά μιλούσαμε στο λαό, επιτέθηκε γιατί η οικονομία πήγε καλύτερα, η χώρα είναι σε μια κανονικότητα, βρέθηκαν 300.000 νέες δουλειές και βέβαια η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση προκειμένου, τα χρόνια της κρίσης ήταν που στήριξε κυρίως τους ανθρώπους στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό καταλαβαίνετε, αυτή η αντιμετώπιση, αν θέλετε, της φτώχειας, είναι μια διαρκής διαδικασία, δεν είναι σε ένα χρόνο. Οπότε εμείς τι λέμε στους πολίτες, με βάση και τα νούμερα που μόλις είπατε, ότι εμπιστευτείτε εμάς, γιατί με μια συγκεκριμένη πολιτική, χρόνο με το χρόνο, μειώνουμε αυτό το ποσοστό και επανερχόμαστε, γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε να επανέλθουμε τα προμνημονίου χρόνια, που τελικά θα έχει ανακάψει τελείως η μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά και αυτά που ζουν στο όριο της φτώχειας θα έχουν περάσει αυτό το όριο. Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Οικονόμου, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επένδυε στην καταπολέμηση της φτώχειας μόνο με τα επιδόματα. Δεν έκανε τη διασύνδεση με την εργασία, δεν έδινε ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και αν θα δείτε τα ποσοστά δημιονότουσαν. Και σε αυτό που μας κατηγορούν για το 2021 για την παιδική φτώχεια, εκεί πρέπει να πούμε ότι αυτό συνέβη σε όλη την Ευρώπη λόγω της πανδημίας του COVID. Άρα η λύση είναι μία. Θα το πω πολύ λαϊκά. Τελευταία ο πατέρας μου υδραυλικός ήταν. Όσο δεν μπαίνει το κομπρεσέρ και τώρα μπαίνει, θα παράγει πλούτο η χώρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί στο τι εξαγγέλουμε στον ελληνικό λαό. Και να πω και κάτι άλλο, που είναι σήμερα μια μέρα που είναι. Να πούμε και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αναδοχής. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Αναδοχής. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν 2 μήνες περίπου, θεσμοθέτησε την επαγγελματική αναδοχή. Ξέρετε, θα υπάρχει ο θεσμός του επαγγελματή αναδόχου, θα παίρνει 1.616 ευρώ, φανταστείτε, για να μπορέσει να είναι ανάδοχος σε ένα παιδί που ζει σε ίδρυμα με αναπηρία και θα βγει από το ίδρυμα. Πρέπει να δούμε και αυτές τις μορφές κοινωνικής πολιτικής, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα ιδρύματα και θα δείτε ότι η επόμενη μέρα που θέλουμε ο ελληνικός λαός να μας εμπιστευτεί, θα περάσουμε σε μια νέα εποχή για τα ιδρύματα. Θα πάμε στο κλείσιμο σταδιακά των ιδρυμάτων και όλες οι παλιές δομές θα είναι ενταγμένες στην κοινωνία. Κλείνουμε εδώ, και κύριε Σταμάτη. Την οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό αγώνα. Να είστε καλά.